Στον αναγκαστικό περιορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων έχει προχωρήσει τα τελευταία 24 ώρα ο Δήμος Καβάλας. Ειδικότερα, η αποκομιδή των απορριμμάτων στις ανατολικές συνοικίες της πόλης της Καβάλας θα γίνεται Τρίτη και Σάββατο. Η αποκομιδή των απορριμμάτων στις δυτικές συνοικίες θα γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή. Ενώ αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση του Δήμου Καβάλας για την αποκομιδή των απορριμμάτων στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Καβάλας, η οποία θα γίνεται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Καθημερινά θα γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων στον κεντρικό τομέα της πόλης, δηλαδή στο κέντρο. Κοιτώντας με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και βγάζοντας τα στοιχεία, υπολογίσαμε ότι είχαμε για περίπου 10 ημέρες πετρέλαιο. Γενικά καύσιμα και βενζίνες, όλα τα είδαμε, οπότε αποφασίσαμε να περιορίσουμε λίγο τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Οι τομείς είναι δύο, είναι ο ανατολικός και ο δυτικός τομέας. Στον ανατολικό τομέα σταματάμε τις περισυλλογές της Πέμπτης και στο δυτικό τομέα σταματάμε τις περισυλλογές της Τετάρτης. Από εκεί και πέρα στο κέντρο βγαίνουν κανονικά, νύχτα κανονικά τα απορριμματοφόρα. Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής από την άλλη απευθύνει η έκκληση στους δημότες να περιορίσουν την αναπόδεση μεγάλων αντικειμένων στους κοινόχρηστους χώρους και απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής και ας τα κρατήσουν στους ιδιωτικούς τους χώρους, προκειμένου η αποκομιδή τους να γίνεται διαδοχικά και με όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται ώστε να απεφευχθεί το ξεχύλισμα των κάδων και η διασπορά των απορριμμάτων στους δρόμους. Ο Δήμος Καβάλας από την πλευρά του καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των δημοτών για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία τους, όπως επίσης η συνεργασία τους μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης. Έκκληση στους πολίτες τις σακούλες των απορριμμάτων όταν δούνε μπροστά στο σπίτι τους ότι ο κάδος είναι γεμάτος, ας μην τα πετάνε απ' έξω. Δημιουργούν εστίες μολύνσεις, μπορεί να πάνε αδέσποτα να σκίσουν τις σακούλες, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Παρακάτω θα δουν ότι θα υπάρχει άδειος κάδος. Συμβαίνει αυτό πάντα, το έχουμε παρατηρήσει. Και αν δεν υπάρχει, ας τα κρατήσουν για λίγο στα μπαλκόνια τους. Θέλουμε να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία.